Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στον κόσμο που σας ακούει. Λοιπόν, καταρχήν, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση? Είναι η αλήθεια κοντινή απόσταση μεταξύ του ΑΧΕΠΑ και του Κοσμοπούλιο Αθλητικού Κέντρου, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να μας μεταφέρεις λίγο το σκεπτικό. Είναι κάτι που ήταν στη σκέψη μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί όσοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ο χώρος των εγκαταστάσεων του Ηρακλή είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που στην ουσία έχουν γίνει οι μονάδες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Mm-hmm. Είναι από την πλευρά της Αγίου Δημητρίου, οπότε η επαφή μας όλο το προηγούμενο διάστημα και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, mm-hmm. υπήρχε μια επικοινωνία, γνωρίζαμε λίγο τι γινότανε. Εξυπηρετούσαμε ούτως ή άλλως τους γιατρούς με τους χώρους πάρκινγκ που έχουμε, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι πιο εύκολα να μπορούν να έρχονται στην εργασία τους. Mm-hmm. Και το τελευταίο διάστημα που έχει ενταθεί αυτή η κατάσταση και με την παρότριση και πολλών φίλων του Ηρακλή και πολλών μελών του Ηρακλή, πήραμε έτσι αυτή την απόφαση, ώστε να συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε, στο να μπορέσουμε να τελειώσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Ήρθατε σε επαφή δηλαδή με τη διοίκηση του ΑΧΕΠΑ και... Και με τη διοίκηση και με τους ιατρούς, διευθυντές κλινικών που είναι μέσα. Τους έχουμε γνωστοποιήσει εδώ και καιρό τους ή άλλως, τώρα το κάναμε και επίσημα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ευχής έργων βέβαια είναι να μην χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε εδώ πέρα, ό,τι χρειαστούν, τους εξηγήσαμε ότι δεν είναι μόνο για... Ακόμα δηλαδή αν κάτι χρειαστούν να ανοίξουμε τα γραφεία μας, κάποιους χώρους για οτιδήποτε άλλο μπορεί αυτοί να σκεφτούν, mm-hmm. είμαστε στη διάθεσή τους να το κάνουμε. Μάλιστα. Σε συνέχεια αυτής της απόφασης του ΓΣ Ηρακλή, σε συνεργασία με την Αυτόνομη Θύρα 10, να παραμείνει και ανοιχτή η καφετέρια, έτσι ώστε yeah. να δίνονται δωρεάν καφέδες στους γιατρούς, στους υπαλλήλους και γενικότερα στο νοσηλευτικό προσωπικό, το ΑΧΕΠΑ. Από την επαφή που είχατε με την διοίκηση του νοσοκομείου, σας άφησαν κάτι να εννοηθεί ότι ίσως αυτό χρειαστεί άμεσα ή ίσως δεν χρειαστεί καθόλου? Έχουμε κάποια εικόνα? Όχι ακόμα, αλλά η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα, όπως καταλάβατε, και για τους ίδιους σε πολλά mm-hmm. πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση ούτως ή άλλως αναμονής, όπως όλοι. Και από εκεί πέρα είναι mm-hmm. αυτό που σας είπα και πριν. Μακάρι να μην χρειαστούν να... Και επίσης αυτή η απόφαση έρχεται σε συνέχεια. Ο Ηρακλής δεν είναι ξένος σε αυτές τις κινήσεις. Έχει ξαναχρειαστεί στο παρελθόν. Πρώτα το 1917, όταν δόθηκε το γήπεδο για τους πυροπαθείς από την μεγάλη πυρκαγιά τότε του 1917 στην Θεσσαλονίκη, και σε δεύτερη φάση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που χρησιμοποιήθηκε επίσης ως νοσοκομείο. Να, και άλλες φορές. Έχει γίνει mm-hmm. και στην αντικατάσταση μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και στους πρόσφυγες. Στους όλους τους παγκόσμιους πολέμους. Ο Ηρακλής, ξέρετε, έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι μόνο η φιλοσοφία των ανθρώπων του Ηρακλή και του σωματιού τέτοια, ας πούμε, η κουλτούρα του που είναι της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Mm. Είναι ότι ο Ηρακλής διαθέτει στον αστικό ιστό της πόλης το μοναδικό σωματείο που γύρω στα 27 στρέμματα περίπου, τα οποία είναι μέσα στο κέντρο, έτσι, της πόλεως. Οπότε είναι λογικό κάθε φορά, σε κάθε δύσκολη στιγμή που πέρασε είτε η πόλη είτε η χώρα, ο Ηρακλής να είναι από τους πρώτους που στην ουσία είτε του επιτάσσουν, αν θέλετε, τους χώρους του, είτε οι ίδιοι όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή τώρα, mm-hmm. αλληλέγγυα το διαθέτουμε. Mm-hmm. Ακόμα και στο μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, ο χώρος είχε εγκατασταθεί με αντίσκηνα, όσοι θυμούνται γιατί ήταν πιο νεότερο, τους κατοίκους της περιοχής, 40 εκκλησιών που είχαν μεταφερθεί mm-hmm. και είχαν φιλοξενηθεί μέσα από αυτούς τους χώρους, έτσι. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει μια πλούσια δράση κοινωνική ως προς αυτό υπάρχει το κομμάτι. Υπάρχει, γιατί είναι αυτό που λέμε εμείς πάρα πολλές φορές, ότι ο σύλλογος που λέγεται Ηρακλής δεν είναι μόνο για αθλητικό σκοπό. Το έχει αποδείξει επανειλημμένα σε όλη αυτή τη διάρκεια των ετών. Η προσφορά του σε ανθρώπους, σε ήρωες, mm-hmm. σύλλογος ηρώων, όπως πολλοί τον ονομάζουν. Κοινωνική δράση πάρα πολύ μεγάλη. Σε όλες τις διαδρομές, άμα δείτε την ιστορία της πόλεως κυρίως, θα δείτε μέσα ανθρώπους του Ηρακλή. Έτσι. Και επίσης, κλείνοντας, είστε ένας από τους πρώτους συλλόγους ο οποίος πήρε την απόφαση να κλείσει άμεσα όλες τις ακαδημίες, όλα τα τμήματά του, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κορονοϊό. Ναι, και αυτό είναι... Σας είπα, οι σύλλογοι είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας. Δεν μπορούν να μένουν αμέτωχοι. Και πόσο μάλλον ένα σύλλογο σαν τον Ηρακλή, που η διαδρομή του και η ιστορία του και η φιλοσοφία του είναι τέτοια μεγάλη, έχει περάσει και στο DNA πολλών ανθρώπων του Ηρακλή και σήμερα, ανεξάρτητα
τι συμβαίνει στο αθλητικό κομμάτι του συλλόγου. Mm-hmm. Σε όλο το υπόλοιπο όμως, στις δραστηριότητες μας και στην καθημερινότητά μας, οι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν αποδείξει ότι πρωτίστως κάτι μέσα τους έχουν μια φλόγα, αν θέλετε, λίγο περισσότερο αναμένη από ανθρώπους που είναι σε άλλα σωματεία. Μάλιστα. Να περιμένουμε και ανάλογες κινήσεις στο παρελθόν, στο μέλλον από τον Ηρακλή. Πάντα ο Ηρακλής δεν έχει σταματήσει ποτέ και δεν θα σταματήσει ποτέ mm-hmm. η ιστορία του Ηρακλή, έτσι, ούτε η δραστηριότητά του. Mm-hmm. Όσα προβλήματα και να έχει το σωματείο δεν θα χαθεί, γιατί δεν χάνονται οι άνθρωποι. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κρατάνε το σωματείο. Μάλιστα. Οπότε οι Ηρακλητές δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ, άρα μαζί τους δεν θα σβήσει και ποτέ και η φλόγα του Ηρακλή. Μάλιστα. Κύριε Θεό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.